με το που, που τελείωσαν οι φωτιές, αλλά εμείς ξεκινήσαμε πριν ακόμα τελειώσουν οι φωτιές, η πρώτη δουλειά που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε τις επιτροπές που θα κάνουν τους ελέγχους στα καμένα. Δημιουργήσαμε 4 επιτροπές εδώ, και οι 4 είναι απαρτίζονται από γεωπόνους. Η μία επιτροπή μόνο είναι από 2 διοικητικούς και ένα μηχανολόγο, η οποία επιτροπή αυτή θα δει τις εμπορικές επιχειρήσεις. Γιατί στην κρατική αρρωγή, πέρα από τους αγρότες, είναι και εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις αποζημιώνονται. Άρα, μία επιτροπή ήταν για τις επιχειρήσεις και 3 επιτροπές για τα αγροτικά λόγω όγκου εργασίας. Οι επιτροπές ξεκίνησαν ακόμα, θυμάμαι τα παιδιά που βγήκαν οι επιτροπές, η φωτιά και ας πούμε στη Λευκύμη, και εμείς δώσαμε βαρύ τα πρώτα σταυλικές εγκαταστάσεις. Λόγω φαινομένου και τα ζώα ήταν έξω, ο κόσμος έπρεπε να κάνει. Δώσαμε μια προτεραιότητα εκεί, ναι. Και τα παιδιά βγήκαν έξω όταν ακόμα μένονταν οι φωτιές. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Να το πω, είναι γύρω στο, έχουμε ολοκληρώσει γύρω στο 80% των αιτήσεων. Ήταν, να σας πω, ήταν πάνω από 400 αιτήσεις για αποζημίωση. Έχουμε ξεπεράσει, είμαστε γύρω στις 300 κάτι. Και πιστεύω άμεσα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Και μιλάμε τώρα για τους αγρότες, γιατί τα κτηνιατρικά, τα σταυλικά έχουν τελειώσει προπολού. Είμαστε στη διαδικασία καταγραφής ποσών για να φύγουν για κάτω για καθάριση. Τον έλεγχο τον κάνει ο ΕΛΓΑ για φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Τον έλεγχο τον κάνει μόνο ο γεωπόνης του ΕΛΓΑ, κανένας άλλος. Θα φύγει η κατάσταση από τον ΕΛΓΑ, θα πάει κάτω, απλώς τα λεφτά θα μπουν μέσω κρατικής αρρωγής. Θα πληρωθούν οι παραγωγοί μέσω κρατικής αρρωγής πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έτρεχε η διαδικασία από τα ΠΣΕ, που πήγαινε 3 και 4 χρόνια, όπως ξέρετε. Για τα υπόλοιπα όλα τα οποία αφορούν πρώτες ύλες, έγκυο κεφάλαιο, εξοπλισμό, αποθηκευμένα προϊόντα, μηχανήματα, τρακτέρ, όλα αυτά θα πληρωθούν από την άμεσα από την κρατική αρρωγή, σύμφωνα με τον έλεγχο που έχω κάνει τριμελείς επιτροπές, που ήταν 2 γεωπόνοι της Διεύθυνσης Γεωργίας και ένας γεωπόνος του ΕΛΓΑ. Θα βγουν τα πορίσματα, θα φύγουν καταστάσεις κάτω για να πληρωθούν. Να πάμε λίγο στη διαδικασία πληρωμής, γιατί αυτό είναι που απασχολεί και τον κόσμο. Σοβαρό γιατί θέμα. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Έτσι γίνεται, υπάρχει μια γραφειοκρατία. Τι γίνεται, όταν θα ολοκληρωθεί η καταγραφή, φεύγει μια κατάσταση για κάτω για να γίνει δέσμευση από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεσμεύεται το ποσό για τα συγκεκριμένα άτομα της κατάστασης. Παίρνουμε το OK, μας λένε τώρα μαζεύουμε τα δικαιολογητικά. Θα ζητηθούν κάποια δικαιολογητικά από τους παραγωγούς που θα πάνε κάτω, θα γίνει έργο στο Υπουργείο Οικονομικών και θα μπουν τα λεφτά σε λογαριασμό που θα έχουν δηλώσει οι ίδιοι παραγωγοί. Τα δικαιολογητικά δεν είναι πολλά, είναι 4-5 δικαιολογητικά. Αρκετά από αυτά τα κάνουμε εμείς. Κάτι δικαστικές φερεγγιότητες, κάτι ασφαλιστικές ενημερώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αυτά μπορούμε να τα πάρουμε αυτόματα εμείς. Κάτι πρέπει να υπογράψουν οι παραγωγοί κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις. Μόνο το ΟΣΔΕ θα το πάρουμε εμείς. Η διαδικασία των δικαιολογητικών είναι εύκολη. Τώρα, το βασικό είναι να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών. Τις ασφαλιστικές ενημερώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ναι. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα του 22, από τη δήλωση καλλιέργειας που έχουν δοθεί με το. Που κρατήθηκαν με τις επιδοτήσεις. Ναι, έχουν κρατηθεί και φαίνονται εξοπλισμένα. Κάποια έχουν κρατηθεί, κάποια όμως δεν έχουν. Λύνεται και αυτό. Αν υπάρχει κάτι τέτοια περίπτωση, θα ενημερώσουμε τον ΕΛΓΑ, θα ενημερωθεί ο παραγωγός ή θα καταβάλει τα ασφάλιστρά του ή θα πάρει μια βεβαίωση. Ή θα έχει τη βεβαίωση μέσα ότι έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι θα κρατηθούν τα ασφάλιστρά του από τις επιδοτήσεις που θα πάρει. Αυτό ξεπερνάει, είναι εύκολο. Για να μην πάει ο καθένας και παίρνει ασφαλιστική ενημερώ από τον ΕΛΓΑ. Ναι, όχι, είναι μια κάνουμε μια κατάσταση εμείς και την παίρνουμε μαζικά. Τα δικαιολογητικά δεν είναι πολλά. Το πρόβλημα που προκύπτει στην περιοχή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε και μια αστική περιοχή, πέρα από τους καθαρά αγρότες μας, υπήρχαν και πολλοί ερασιτέχνες. Το πρόβλημα της περιοχής μας είναι ότι. Υπάρχουν κάποια άτομα που δεν είχαν δήλωση καλλιέργειας το 22. Αυτά με τα δεδομένα τα τωρινά δεν θα αποζημιωθούν. Είναι, του γράφει ο νόμος μέσα ξεκάθαρα, χρειάζεται ΟΣΔΕ της χρονιάς καταστροφής και της χρονιάς πληρωμής. Άρα θέλει ΟΣΔΕ 22, υποτίθεται και το 23. Τις χρονιές που θα τρέξουν. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ελαιοκαλλιεργειών. Είχε ο άλλος 5-10 στρέμματα για το λάδι του σπιτιού του, αλλά δεν ήταν τέτοιο. Και υπάρχει μια λογική γιατί. Όταν ο χωράφι είναι δηλωμένο, κάνει δήλωση καλλιέργειας. Πληρώνει ασφάλιστρο. Έχει πληρωμένες τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα δικαιούται κάτι από το κράτος. Αυτά τα ελαιοτεμάχια ή οποιοδήποτε άλλο οικόπεδο ή χωράφι που κάηκε δεν ήταν ασφαλισμένο και δεν φαίνεται πουθενά σε κανένα επίσημο έγγραφο του κράτους. Δεν είναι δύσκολο, πιστεύω, κάτω να μπορέσουν, μακάρι να μπορέσουν να βρουν μια λύση να αποζημιωθούν όλους τους κόσμους. Είχαμε ζημιά σε κάποιον που είχε ένα αγροτημάχιο για την περίφραξή του. Ναι, αλλά δεν ήταν καλλιέργεια όμως, δεν είναι επιχειρηματίας. Η κρατική αρρωγή αυτή τη στιγμή επιδοτεί από ζημιές επιχειρηματίες, αγροτικές επιχειρήσεις και εμπορικές επιχειρήσεις.
τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα εραστεχνικά και τα αυτά, αν μπορέσει κάτι ο Δήμος ή το Υπουργείο με κάποιον άλλο τρόπο, ναι. Η κρατική έργο για συγκεκριμένη περίπτωση είναι μόνο για επιχειρήσεις. Άρα ξεκαθαρίζουμε αυτή τη στιγμή, ναι. Αφορά αγροτικές επιχειρήσεις και εμπορικές και ενεργές επιχειρήσεις. Ενεργές. Είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Όλοι μπαίνουν μέσα με διαφορετικό ποσό. Όλοι θα αποζημιωθούν. Αρκεί να έχουν δήλωση καλλιέργειας και ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα υπήρχε ένα ζήτημα με τους κτηνοτρόφους. Έπρεπε μέχρι την Δευτέρα να μπουν στην Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη, ναι, συγγνώμη. Μέχρι 31 δηλαδή Οκτωβρίου ήταν να μπουν στην πλατφόρμα της κρατικής αρρώγης για να κάνουν μια δήλωση. Κάποιους από αυτούς δεν τους δεχόταν το σύστημα λόγω ΚΑΒ. Ναι. Τι θα γίνει με αυτούς τους άνθρωπους? Λοιπόν, αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό. Ήταν προαιρετικό. Αν κάποιος επιθυμούσε να πάρει ένα ποσό έναντι της ζημιάς που είχε, σαν προκαταβολή να το πούμε. Μπαίνεις μέσα στο αρρωγή.gov.gr, βγάζουμε το αφημί σου, σε ανοίγει την πλατφόρμα και δηλώνεις τη ζημιά που έχεις. Αν η ζημιά ήταν πάνω από 8.000, έπαιρες μια προκαταβολή μέχρι 4.000, ήταν κάτω από 8, προκαταβολή 2. Δεν ήταν υποχρεωτικό και δεν σημαίνει κάποιος που δεν το έκανε ότι θα χάσει τα λεφτά του. Απλώς υπάρχει πιθανότητα να πάρει την προκαταβολή, δεν θα πάρει την προκαταβολή, θα τα πάρει όλο το ποσό στο τέλος. Το ότι δεν είχαν ΚΑΒ ενημερωμένο, αυτή η προκαταβολή ήταν μόνο για τις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Ναι. Και για τις εμπορικές, όχι για τις αγροτικές. Κτηνοτροφικές και εμπορικές. Όταν ένας αγρότης, όπως ξέρετε, η ΑΔΕ έχει αρκετά μεγάλο νούμερο από ΚΑΒ, δεν ξέρω πόσο είναι, εκατοντάδες πρέπει να είναι τα ΚΑΒ που υπάρχουν. Πάρα πολλά. Πρέπει να ήταν συγκεκριμένο, να έγραφε παραγωγή, εκτροφή, εγώ προβάτων παράδειγμα. Αν είχε μόνο παραγωγή δεν το δεχόταν. Αλλά είναι θέμα του συστήματος αυτό και των λογιστών.